Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε σουπιές με κοφτό μακαρονάκι. Τελικά που θα χρειαστούμε είναι φυσικά σουπιές που τις έχω καθαρίσει. Έχω κάνει βίντεο. Θα πάτε να δείτε αν θέλετε φρέσκες να πάρετε, να δείτε πώς τις καθαρίζω. Λοιπόν, θα χρειαστούμε πελτέ, συμπυκνωμένη σάλτσα είναι. Βάζω εγώ λίγο και από τη σπιτική μου τη σάλτσα που έχω κάνει. Μπαχάρι, λίγο θυμάρι, λίγο μαύρο πίπερο, λίγο κόκκινο πιπέρι είναι η πάπρικα, μαύρο πίπερο. Εδώ έχω κρατήσει ένα φλιτζάνι ζουμί που έβρασα τα μακαρόνια μου, τα κοφτά, τα ψηλό έχω βράσει. Θα το σβήσουμε με κόκκινο κρασί, ημίγλικο. Κρεμμύδι, δύο σκόρδα, ένα σκόρδο είναι στην ουσία και εδώ τις σουπιές μας. Λοιπόν, θα κόψουμε πρώτα το κρεμμύδι μας για να το σοτάρουμε. Θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι μας και αν δεν θέλετε να μην φαίνεται, το βάζετε στο μούλτι. Λοιπόν, θα το ψιλοκόψουμε και θα το σοτάρουμε. Είναι σχετικά εύκολο φαγητό. Κόβουμε και το άλλο μας στο μισό το κρεμμύδι. Όσο μπορούμε ψιλοκομμένο. Εγώ το κόβω και έτσι βάζω το μαχαίρι. Μήπως μερικά με έχουν ξεφύγει και δεν τα έχω κόψει καλά. Θέλω να είναι πολύ ψιλοκομμένο. Είναι έτοιμο. Αυτό θα το σοτάρουμε. Θα το βάλω εδώ το πιάτο μου για να κόψω και τις σουπιές μου. Και τώρα είτε να κόψουμε τις σουπιές. Τώρα το πόσο μεγάλες μικρές εσείς θα αποφασίσετε. Κόβουμε και το άλλο μας. Εδώ εγώ έχω δύο σουπιές μεγάλες. Τώρα και έβαλα 250 γραμμάρια έβρασα μακαρονάκι κοφτό. Τώρα, άμα είσαστε μεγάλη οικογένεια, φυσικά θα βάλετε και πιο πολλές σουπιές και πιο πολλά μακαρόνια. Αυτά τα κανονίζετε εσείς. Λοιπόν, κόβουμε και αυτά. Βάζω και αυτά στο πιάτο μου και θα πάμε στην κουζίνα να σοτάρουμε το κρεμμύδι μας. Έχω βάλει το λάδι, έχει κάψει. Βάζω μέσα το κρεμμύδι και δύο μικρά σελίδες σκόρδια. Ένα φτάνει, μια σελίδα σκόρδο φτάνει. Τώρα θα βάλω κάτι μικρά. Έβαλα δύο μικρά. Θα το σοτάρουμε πολύ καλά. Το κρεμμύδι μας έχει σοταριστεί. Θα βάλω μέσα και τις σουπιές μου. Θέλω να σοταριστούν και αυτές.
Αφού έχουν σοταριστεί πολύ καλά και οι σουπιές μου, θα το σβήσω με το κόκκινο το κρασί το ημίδιτο. Θα περιμένω να εξατμιστεί το αλκοόλ. Αφού εξατμίστηκε το αλκοόλ μας, θα βάλουμε τη σάλτσα μας. Εγώ βάζω σπιτική δικιά μου σάλτσα. Θα βάλω και πελτέ. Θα ανακατέψω λίγο. Βάλω το αλατάκι μου. Αλάτι βάζετε λίγο και μετά δοκιμάζετε αν χρειάζεται κι άλλο. Μπαχάρι. Πάπρικα. Μαύρο πίπερο. Και λίγο θυμαράκι. Τώρα, αν δεν σας αρέσει κάτι από αυτά τα μπαχαρικά, μην τα βάζετε. Και τι άλλο χρειαζόμαστε για να βράσουν λίγο οι σουπιές μας, θα βάλουμε και το ζουμί που κρατήσαμε από τα μακαρόνια μας. Θα τα αφήσουμε να βράσουν καλά μέχρι να πιει το νερό, να εξατμιστεί το νερό και μετά θα προσθέσουμε τα μακαρόνια μας. Σε περίπτωση που σωθεί το νερό μας, δοκιμάζουμε αν η σουπιά είναι βρασμένη. Αν θέλει λίγο παραπάνω για τα δικά σας γούστα, προσθέτετε λίγο πάλι ζεστό νερό, όχι κρύο. Εγώ έχω κρατήσει λίγο από τα μακαρόνια πάλι. Αν δω ότι δεν θα μου ψηθεί η σουπιά μου, θα προσθέσω λίγο ακόμα νεράκι ζεστό. Θα κλείσω το καπάκι και θα περιμένω σε χαμηλή φωτιά να βράσει. Τα λέμε σε λίγο. Έχει σωθεί το νερό μας, όπως βλέπετε. Έχει ψηθεί, έχει βράσει δηλαδή η σουπιά μας. Εδώ θα προσθέσουμε τα μακαρονάκια μας. Οπα, έκανα τη ζημιά. Είναι έτοιμο το φαγητό μας. Θα το τραβήξω από το μάτι της κουζίνας μας και θα σερβίρω. Για να δούμε. Θα σερβίρω. Βάλω και λίγο μαϊντανό από πάνω. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην χάνετε καμία συνταγή. Γιατί έρχονται κι άλλες συνταγές εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο, να είστε καλά. Γεια σας!